1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Μετά την Αθηνά έρχεται ο μπάλος με χαλάζι καταιγίδες και νοτιάδες. Από την πέμπτη επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη, λένε οι μετεωρολόγοι. Ανακοίνωση για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν το νησί εξέδωσε χθες και η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών, γνωστοποιώντας παράλληλα πως όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Επαγρύπνηση και συντονισμός, το μήνυμα επίσης από τη συνεδρίαση σήμερα του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την κακοκαιρία. Παράλληλα από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι αύριο Πέμπτη, όπως και την Παρασκευή, 14-15 Οκτωβρίου, πως ο Εθνικός Δρυμός Αμαριάς, λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων, θα είναι κλειστός για τους επισκέπτες. Εύρια σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Σιτίας υπό το Γιάννη Πλακιωτάκη με στόχο την άμεση λύση των προβλημάτων που προκάλεσε ο σεισμός των 6,3 Ρίχτερ. Ιαπωνικού τύπου χθεσινός σεισμός, είπε στον 1984 ομότιμος καθηγητής σεισμολογίας και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Σε σχέση με την μετασεισμική ακολουθία, συνέστησε υπομονή για τα επόμενα 24 ώρα, τονίζοντας ότι ακόμα και τα καταγραφικά μηχανήματα στο νοτιότερο σημείο της περιοχής είναι εκτός εμβέλειας από το επικέντρο. Στατιστικά πιθανολογούμε, είπε, ότι είναι ο κύριος σεισμός και ότι μπορούμε να έχουμε μετασεισμούς ακόμα και 5,5 ρίχτερ, αλλά το φαινόμενο με 3 ακόμα σεισμούς σε 1,5 χρόνο άνω των 6 ρίχτερ στην Κρήτη, με τον ένα πάνω στη στεριά στο Αρκαλοχώρι, πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά. Ο καθηγητής γεωφυσικής εφαρμοσμένης γεωφυσικής Φίλιππος Βαλιανάτους λέει ότι είναι πολλές οι ενεργές σεισμικές πηγές γύρω από την Κρήτη, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της δυναμική. Την εκτίμηση ότι ήταν ο κύριος σεισμός, αυτός που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι νότια της Ιεράπετρας, εξέφρασε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκας. Στην ίδια εκτίμηση προέβη και ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Φουλιάρας, ο οποίος θεωρεί πολύ πιθανό ένα παρόμοιο σεισμό του ίδιου μεγέθους ή λίγο μικρότερο. Στις πληγήσεις περιοχές από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στους δήμους Μινωά Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων σήμερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί συσκήψη στα γραφεία της περιφέρειας υπό τον Περιφερειάρχη με τη συμμετοχή και των δημάρχων για την επόμενη μέρα στις πληγήσεις περιοχές. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους, να μην ερημώσει μια περιοχή που έως πρόσφατα είχε έντονη οικονομική δραστηριότητα, διεμήνυσε ο κύριος Τσίπρας, καλώντας την κυβέρνηση να εκπονήσει ισχυρό τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο. Είπε ότι οι περισσότερες οικίες της περιοχής δεν μπορούν να λειτουργήσουν, ενώ σε ό,τι αφορά την αμεσότητα εφαρμογής των μέτρων, σημείωσε ότι η γραφειοκρατία, ακόμα και στην ψηφιοποιημένη μορφή, είναι ανίκητη. Συνάντησε και μαθητές, οι οποίοι ήδη με ανοιχτή επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας έχουν ζητήσει τη μέρημνα της πολιτείας, διευκρινίζοντας ότι μετά από 2 χρόνια πανδημίας και τηλεκπαίδευσης, καλούνται να συνεχίσουν την μαθητική ζωή τους χωρίς σπίτια, ακόμα και για να κάνουν τηλεκπαίδευση, χωρίς σχολεία και με την αγωνία, όπως τόνισαν, για το αύριο και τις οικογένειές τους, να επιβαρύνει ακόμα και την ψυχολογική κατάστασή τους, πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις μαθητών που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου θα αναμένεται ότι θα γίνει υποβολή αιτήσεων από τους σεισμόπληκτους που επιθυμούν να στεγαστούν σε οικίσκους. Θα υποβάλλονται στα 3 δημοτικά καταστήματα Αρκαλοχωρίου, Θραψανού, Καστελίου 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή στέγασης των πληγέντων από το σεισμό ανακοινώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ζήτησαν να γκρεμιστούν τα ετοιμόρροπα κτίρια και να λειτουργήσει άμεσα η αγορά. Ενώ με υπόμνημα που θα καταθέσουν τις επόμενες ημέρες προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών Οικονομικών, θα ζητήσουν μεταξύ άλλων και την απαλλαγή τους από το ΦΠΑ. Κλειστή παραμένει για πολλές δημοτικές ενότητες η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr ακόμα και σήμερα.
Κανείς μας δεν γνωρίζει το γιατί, λέει στον 984 ο φοροτεχνικός και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Παύλος Μπαριτάκης. Αγωνία και εκνευρισμό στους πληγέντες που δεν μπορούν να προχωρήσουν τη διαδικασία. Όπως ο ίδιος εξηγεί, οι πληγέντες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και ενημερωμένοι όχι μόνο για το πώς θα στηριχθούν, αλλά και τις προϋποθέσεις που απορρέουν αυτής της με στήριξης, καθώς με το νέο ΦΕΚ έχουν όλα διαφοροποιηθεί. Στις βασικές διαφορές, η στήριξη για ένα χώρο και η δανειοδότηση για την αποκατάσταση των υπολείπων, με εξαίρεση ιερούς, ναούς, δημόσια κτίρια, κοινοφελή ιδρύματα. Την επίλυση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης πρώτης κατοικίας των σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος μέσω του aroge.gov.gr ζητά και ο Δήμαρχος Μανώλης Φρεγκάκης με σχετική επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς και το διοικητή της ΑΔΕ. Καθυστερήσεις, ολέθριοι χειρισμοί, ευθύνες των αρμοδίων, εγκληματικά λάθη αποτυπώνονται στο εισαγγελικό πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι. Συγκεκριμένα στοιχεία από τις χιλιάδες σελίδες που συγκέντρωσε ο ανακριτής που διενήργησε κύρια έρευνα για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, επικαλείται στην πρότασή του ο εισαγγελέας Γιώργος Πολυκράτης, επιμερίζοντας τις ευθύνες για τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να λογοδοτήσουν οι κατηγορούμενοι. Η εισαγγελική εισήγηση αφορά στην παραπομπή 27 κατηγορουμένων, οι οποίοι στην συντριπτική πλειονότητά τους είναι από την πυροσβεστική. Έκρηξη κρουσμάτου κορονοϊού σημειώθηκε χθες στη χώρα μετά από αρκετό καιρό, φτάνοντας στα 3.065. Από αυτά τα 70 στην Κρήτη, 32 στο Ηράκλειο, 25 στα Χανιά, 8 στο Λασίθι και 8 στο Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα στο 58,7% ανέρχεται το ποσοστό των εμβολιασμών στο Ηράκλειο, στο 60% στο Λασίθι και στο 57% στα Χανιά. Στα ύψη ανησυχία για τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε στο 100% της κάλυψης των κλινών ΜΕΘ και 98% των απλών κλινών. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Η μόνη ελπίδα είναι ο έλεγχος της πανδημίας έξω από το νοσοκομείο. Μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας σημαίνει αύξηση των εμβολιασμών. Με αυτό τον γλαφυρό τρόπο περιέγραψε ο εντατικολόγος Νίκος Καπραβέλλος την κατάσταση που βιώνει η Βόρεια Ελλάδα από την αύξηση των περιστατικών κορονοϊού. Ανασωπήρωση της πανδημίας με πέμπτο κύμα μέσα στο χειμώνα αναμένει ο καθηγητής μικροβιολογίας Αθανάσιος Τσακρής. Εκτίμησε ότι σιγά σιγά όλοι θα κληθούμε να κάνουμε τρίτη αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, καθώς μελέτες δείχνουν ότι 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση η προστασία μειώνεται. Η τρίτη δόση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας σε αυτό το πέμπτο επιδημικό κύμα, αν έχουμε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού για να έχουμε μικρότερες επιπτώσεις και μικρότερα προβλήματα, σημειώνει ο καθηγητής. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από αύριο 5η 14 του μήνα έως και το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 5 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self-test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 18 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Χωρίς φαγητό, 6 στους 100 Έλληνες, μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής αντιμετώπισε το 2020 το 6,1% του πληθυσμού σύμφωνα με την Ελστάτ. Φοβάμαι ότι θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Η ανησυχία μας είναι μεγάλη. Πρώτης ανάγκης αγαθά βλέπουμε να παίρνουν τον ανήφορο με ραγδαίους ρυθμούς. Βλέπε καύσιμα, λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό, αλεύρι, ξυλία και γενικά μία σειρά αγαθών που όλα αυτά δημιουργούν ένα ντόμινο αυξήσεων που θα το βρούμε μπροστά μας, σημειώνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βουριάς. Την ανάγκη λήψης πολιτικών μέτρων για να μπορέσουν να προστατεύσουν κατά κάποιο τρόπο τους οικονομικά ασθενέστερους απέναντι στην ακρίβεια, να ανταπεξέλθουν και να μπορούν και αυτοί να απολαύσουν τα αγαθά που είναι σε επάρκεια, επισημαίνει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, Γρηγόρης Κουκουβάκης. Στο 13,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο φέτος έναντι του 16,9% τον Αύγουστο του 2020 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 14% Ιουλίου 2021. Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 17,2%. Στις ηλικίες 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 33,9%.
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 6,5% προβλέπει για το 2021 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Οργανισμού. Για το 2022 προβλέπει αύξηση 4,6%. Αποσύρεται η φόφη γεννηματά από την κούρσα διεκδίκησης της Προεδρίας του Κινάλ εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου εισήχθη εκτάκτους, διαγνώστηκε με υποτροπή της βασικής νόσου της. Στην Ουάσιγκτον σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την υπογραφή της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας. Πολιτική κρίση στα κατεχόμενα, παραιτήθηκε η κυβέρνηση του ψευδοκράτους. Σε γραπτή του δήλωση ο Πρωθυπουργός Ερσάν Σανέρ επικαλείται το πρόβλημα απαρτίας στη Βουλή, οι εξελίξεις εντός των 2 εκ των 3 κομμάτων της συγκυβέρνησης. Διοριστάσεις εργασίας σήμερα των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στρατηγικός στόχος η ιδιωτικοποίηση της υγείας που θα είναι τελικά για τους λίγους, δήλωσε στον 1984 ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ Κυριάκος Θεοδωσάκης. Με παραδείγματα κατέγραψε και τις ανάγκες που σήμερα υπάρχουν, όπως τα 1.000 ραντεβού για χειρουργία στο Πανεπιστημιακό και στο Βενιζέλιο, 5.000 το καθένα και περίπου τα μισά στο Νοσοκομείο Χανίων. Κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με τους 1.000 ασθενείς στις λίστες αναμονής για χειρουργείο πραγματοποίησαν 45 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Σοκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Κληρώνει μεθαύριο για την πρώην Αμερικανική βάση Εγκορνών καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση 345 στρεμμάτων εντός της πρώην βάσης. Με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, υπογράφεται αύριο 5 στην Αθήνα η Συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου ανάμεσα στους υπουργούς των δύο χωρών. Τρέχουν οι εργασίες του Μεγάλου Καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης-Αττικής. Εντός ημερών ξεκινάει η πόντιση των τοπικών οπτικών ινών, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ποντιστούν τα πρώτα τμήματα των υποβρύχιων καλωδίων. Η μικρή διασύνδεση θα εγγενιαστεί επίσημα 29 Οκτωβρίου. Μείωση 1,1 δις ευρώ στους λογαριασμούς ρεύματος όλων των καταναλωτών θα φέρει η επόμενη τετραετία ή θα φέρει στην επόμενη τετραετία η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και η συνεπακόλουθη μείωση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφελίας, σύμφωνα με αυτά τα οποία δηλώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της 3ης, 12 Οκτωβρίου, σε κέλη κρατουμένων στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού. Τρεις οι κρατούμενοι που φέρονται να έβαλαν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες. 82 δεδρύλια κάναβης καλλιεργούσαν άγνωστοι σε περιοχή του Δήμου Σιτίας. Σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό τους. Η Μεξικανική Δικαιοσύνη απέτησε οι Ομοσπονδιακές Αρχές να εμβολιάσουν κατά της COVID-19 τα παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη ΣΥΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο που αυξάνει προσωρινά το όριο δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους ως τα τέλη της χρονιάς για την αποτροπή του κινδύνου κήρυξης τάσης πληρωμών. Υπάλληλος Αμερικανικού Ταχυδρομείου άνοιξε πυρ μέσα στον χώρο εργασίας του στο Μέμφις, σκοτώνοντας δύο συναδέλφους του προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του. Αντιπροσωπείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ταξιδέψει στη Σλοβενία για να αξιολογήσει από κοντά την κατάσταση του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της καταπολέμησης της διαφθοράς. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε ήττα 2-0 από τη Σουηδία. Τα πολλά χαμένα αμυντικά rebound πλήρωσε χθες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο τέλος του αγώνα, και μοιραία ετήθηκε από την Μπασκόνια με 81-79. 9-84. Ο καιρός. Άστατος ο σημερινός καιρός, ανέμια από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι!